είμαστε λοιπόν και πάλι στα The Mini Design Lab. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Και πριν ξεκινήσω με την υπέροχη καλεσμένη που έχω σήμερα, τη Μυρκέτα, θα ήθελα, παιδιά, να σας πω για τη Mini και το MAD, όπου, παιδιά, δίνει την ευκαιρία στους designers να παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους και να ανέβουν έτσι στο catwalk του MADWALK 2018. Μπάι Σέρκοβα, Μυρκέτα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς είσαι, τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά. Σε ευχαριστώ που με έχεις ξανά φέτος. Εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες. Ανυπομονείς? Ανυπομονώ πολύ, γιατί φέτος θα περπατήσετε όλα. Ωραία, το πρώτο σε πού μόνο. Φέτος λοιπόν θα περπατήσει. Εμείς περιμένουμε πάντως πώς και πώς. Και εγώ περιμένω, πραγματικά. Έχω να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις και προσωπικές. Δεν απαντάς σε προσωπικές. Και προσωπικές. Θα σε ρωτήσω για τη στάση, θα σε ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να πεις αν είσαι έτοιμη. Είμαι έτοιμη. Ωραία. Αρχικά, παιδιά, να πούμε κιόλας η Μυρκέτα με τα No Thinking, όπου, εντάξει, θέλω να πω ότι εγώ έχω λατρέψει και έχω λατρέψει και αυτό που έρχεται, που δεν ξέρω αν θες να μου το πεις, αλλά μπορείς να μου το πεις την πορεία. Άμα σου πει, άμα δεν σου πει, δεν πειράζει. Θα το κρατήσω για το τέλος. Εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε. Μυρκέτα, πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με το σχέδιο? Λοιπόν, ξεκίνησα σαν χόμπι, το οποίο πραγματικά δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου ότι θα γίνει στο μέλλον επάγγελμα. Όμως να που έγινε, να πούμε εδώ. Ξεκίνησα να μεταποιώ κάποια gym σορτσάκια και ουσιαστικά μετά από ένα χρόνο αποφάσισα να κάνω μια μικρή παραγωγή, η οποία ήταν μόνο ένας οδηγός gym σορτσάκι σε 5 χρώματα. Το τηλέφωνο της αυτή τη στιγμή που μιλάμε χτυπάει ασταμάτητα από πίσω. Κάπου εδώ θα ήθελα να το παραθέσω αυτό. Δεν έχει σταματήσει ούτε ένα λεπτό. Μάλλον κυκλοφορεί το powerbank όλη την ώρα. Δεν υπάρχει, εντάξει. Μπράβο. Δεν κάνουμε. Δεν σταματάω να δουλεύω πραγματικά. Αυτό είναι πολύ καλό βέβαια για μας. Είναι και καλό όμως, εντάξει. Πολύ καλό για μας. Και θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν πώς θα περιέγραφες το brand σου. Θα το περιέγραφα ανέμελο, άνετο και θηλυκό. Με τρεις λέξεις, αν μπορεί. Τέλεια, γιατί έχεις πάει ακριβώς την ερώτηση που ήθελα. Και ποια στοιχεία χαρακτηρίζουν, ρε παιδί μου, τη συλλογή τη δική σου? Σίγουρα το τζιν. Ναι, σίγουρα το τζιν. Από εκεί ξεκίνησα και δεν σταματώ να επενδύω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Παρόλο που έχω ξεκινήσει και λόγω της ιστοσελίδας μου μέσα υπάρχουν και κάποια άλλα προϊόντα. Mm-hmm. Αλλά το τζιν πρωταγωνιστεί. Τα ψηλόμεσα. Αυτό είναι ένα πω. Ακόμη στοιχείο. Ναι. Είναι από το, και στα τζιν και στα σορτσάκια. Και στα σορτσάκια και στις φούστες και ό,τι κάνω, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, γιατί τα τζιν έχουν πάρα πολλά χρώματα. Σωστά. Το οποίο, όσο και αν το πιστεύεις, καμιά φορά έχουν πολλά χρώματα, αλλά είναι πραγματικότητα, παιδιά, ότι υπάρχουν ναι. πάρα πολλά. Εσύ υπάρχει κάποιο που ξεχωρίζεις λίγο από το σκουρόχρωμο, το ανοιχτόχρωμο, το... Ναι, θα σου πω. Το μυαλό δεν πάει, ας πούμε, στο κόκκινο, στο φούξε, στο πορτοκαλί, εσένα. Σε τζιν. Ναι. Ναι, θα μπορούσε. Ναι, γιατί εγώ φέτος το έχω στη συλλογή μου. Το πιστεύω πάρα πολύ το κόκκινο και το φούξια. Αλλά θα σου πω ότι το αγαπημένο μου είναι το κόκκινο. Μ' αρέσει ναι, πάρα πολύ σε τζιν. Θα το δεις, θα το λατρέψεις. Δηλαδή θα δω κόκκινο ψηλό μου σε τζιν, αυτό μου λες τώρα. Ναι, ναι. Και σορτσάκι. Αντίο ζωή. Αντίο ζωή. Σου έχω πει ότι περιμένω να ανέβουν. Μόλις θα ανέβουν. Περίμενε λίγο να μαυρίσουμε και λιγάκι. Δεν γίνεται. Έχεις τα δίκαια σου. Έχεις τα δίκαια σου. Αγαπημένο ύφασμα θα σε ρωτούσα, αλλά ξέρω ότι αγαπημένο σου ύφασμα είναι το τζιν. Ναι, ναι, το λατρεύω. Ζω με τζιν. Αν έπρεπε να. Αν το βγάλω λίγο στην άκρη και σου έλεγα ότι, ωραία, εκτός από το τζιν που ζεις με αυτό ναι. και αναπνέεις με αυτό, ποιο άλλο θα ήταν? Το δεύτερο θα πω ότι είναι. Μετά το τζιν, ζω με φόρμα. Το μακό. Επίσης κάτι άνετο δηλαδή. Οπότε ναι, θα σου πω το μακό. Τέλεια. Λοιπόν, θέλω να σε πάω τώρα σε προσωπικές ερωτήσεις. Είστε έτοιμοι? Είστε έτοιμοι? Τι έχεις την ντουλάπα και δεν έχεις φορέσει ποτέ? Λοιπόν, στην ντουλάπα μου που έχω και συνεχίζω να έχω παρόλο που δεν το φοράω ποτέ, είναι κάτι μίνι φορέματα πολύ κολλητά. Και όντως. Ναι, δηλαδή δεν ξέρω γιατί. Το οποίο τα έχεις αγοράσει και δεν έχω ποτέ. Κάποια στιγμή λέω θα τα βάλω, μ' αρέσουν να τα βλέπω. Απλά πάνω μου δεν τα έχω συνηθίσει. Το τελευταίο πράγμα που αγόρασες? Ήταν άλλο ένα μίνι φόρεμα κολλητό. Πραγματικά πριν μια εβδομάδα. Αλλά δεν ξέρω, το επιμένω λίγο. Έχεις κάνει κάποια δουλειά που ξεχωριστεί. Και οπ, εδώ. Τα έχω εκεί όλα μαζί, αλλά δεν ξέρω. Λέω θα το βάλω σε μια έτσι, περίσταση, αλλά δεν έχει τύχει. Δεν έχει έρθει ακόμα αυτή η περίσταση, παιδιά. Αν παντρεύεται κάποιο οτιδήποτε. Εδώ, Μυρκέτα να σας στείλει ένα τέτοιο, στο ξαγυρίστη πάλι πίσω, γιατί αυτή θα το βάλει. Λοιπόν, και επειδή είσαι ένα κορίτσι που παρακολουθείς πάρα πολύ τις τάσεις και λειτουργείς πάρα πολύ, αλλά να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι, δεν ξέρω γιατί το πιστεύω αυτό για σένα, μπορεί, όχι, δεν το πιστεύω μόνο εγώ δηλαδή, γιατί το έχω συζητήσει, εσύ φτιάχνεις και τάσεις κιόλας. Δηλαδή, ας πούμε, όσο σε έχω παρακολουθήσει, το βλέπω. Οπότε, ποια είναι η τάση, η δική σου ή που πιστεύεις εσύ για το 2018, για το καλοκαίρι του 2018? Σε ευχαριστώ πολύ αρχικά.
Εντάξει, προσπαθώ όντως να στηρίζω το δικό μου στυλ, γιατί δεν είναι πάντα βάσει της τάσης της κάθε εποχής. Αλλά φέτος είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί επιστρέφει το τσατάκι μπανάνα που όλοι αγαπήσαμε. Αυτό έλεγα! Αν είστε παιδιά των 80s και των 90s, θα τα θυμάστε. Και είμαι χαρούμενη γιατί επιτέλους μπορώ να την επιστρέψω και εγώ στη μόδα, δηλαδή στη συλλογή μου, και θα υπάρχει σε όλα αυτά τα χρώματα που προαναφέραμε, σε τζιν. Δηλαδή τζιν, κόκκινο, φούξι και τέτοια, όλα αυτά θα υπάρχουν, ψηλό μεσό. Θα είναι σε τέτοια μορφή, με διπλή ζώνη θα δένει. Ωραία. Ένα, μία μπανάνα θα ήθελα εγώ, παιδιά. Ήταν από τα αγαπημένα μου. Ναι, ρες, και εμένα. Όπου τις φορούσες και με πάρα πολύ διαφορετικούς τρόπους, θα θυμάσαι. Δηλαδή έτσι, πλάι. Και έτσι, το... μπράβο, θα φορεθεί. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Μυρκέτα, αυτό ήταν. Θα τα πούμε στο Modbook 2018 by Sercopa στις 19 Μαρτίου. Σωστά. Εσείς φυσικά μπορείτε να ακολουθείτε τη Μυρκέτα. Θέλω να πεις και το site σου, εννοείται. Ναι, ευχαριστώ. Το site μου είναι nothinking.com και το Instagram της nothinking είναι παπάκι no-thinking. Οπότε μπορείτε να δείτε για ό,τι νέο βγαίνει. Περιμένουμε όλες τις μπανάνες πώς και πώς, αλλά φυσικά και τα νέα σχέδια. Κάποτε θα σας αφήσουμε και θα κλείσουμε και θα ξανανοίξουμε γιατί θα τα πούμε στις 19 του Μάρτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Φιλάκια σε όλους. Φιλιά πολλά. Γεια σας.